Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε αυτό το φυσικό μακιγιάζ που φοράω αυτή τη στιγμή. Πολλές κοπέλες μου έχετε πει ότι δεν βάφεστε και θέλετε κάτι πιο φυσικό. Όπως επίσης, πολλές κοπέλες μου έχουν ζητήσει να κάνω ένα μακιγιάζ έτσι για πιο νεαρές ηλικίες, εφηβικές ηλικίες και για το σχολείο. Γενικά δεν είμαι υπέρ του να βάφονται τα κορίτσια στο σχολείο. Εμείς δηλαδή στη γενιά μου δεν βαφόμασταν. Αλλά συνειδητοποιώ ότι έχω σχεδόν 8 χρόνια που τελείωσα το σχολείο. Οπότε η γενιά τώρα, τα παιδιά είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήμασταν εμείς. Στην ουσία, συνήθως με το μακιγιάζ μπορούμε να αλλάξουμε, όχι συνήθως, με το μακιγιάζ μπορούμε να αλλάξουμε κάποια χαρακτηριστικά μας, να κάνουμε τη μύτη μας πιο λεπτή, να κάνουμε γωνίες στο πρόσωπό μας κτλ. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι από όλα αυτά. Απλά τόνισα τα φυσικά μου χαρακτηριστικά, δεν έχω αλλάξει κάτι στο πρόσωπό μου, γι' αυτό κιόλας είναι πολύ φυσικό αυτό το μακιγιάζ, γιατί απλά τόνισα τα φυσικά μου χαρακτηριστικά. Ελπίζω να σας αρέσει και πάμε να δούμε πώς έκανα αυτό το φυσικό μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω με foundation και εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα μέτρια σκάλυψης γιατί δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι πως οι κοπέλες που έχουν ακμή, όσο φυσικό και αν θέλουν να είναι το αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιήσουν κάτι full κάλυψης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό το σημείο η κάθε κοπέλα χρησιμοποιεί το foundation για τις δικές της ανάγκες. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το Healthy Mix της Bourjois, το οποίο γενικότερα έχει πολύ φυσικό αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και είναι μέτρια σκάλυψης, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα αφήσω το foundation να κάτσει λίγο στο δέρμα μου και θα πάω να συμπληρώσω τα φρύδια μου. Γενικά εγώ έχω ήδη αρκετά γεμάτα φρύδια, απλά θα πάω λίγο με μια σκιά να συμπληρώσω κάποια κενάκια και να τα κάνω ακόμα πιο γεμάτα. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από αυτά που είναι έτσι λίγο γωνιακά και θα πάρω τη σκούρη σκιά την καφέ από το eyebrow set που έχει η Essence. Και περνάω να σετάρω το foundation με μια πούδρα καθώς έχω λιπαρό δέρμα. Θα χρησιμοποιήσω τη Stay Matte της Rimmel London, η οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά, δεν έχει καθόλου κάλυψη, είναι και διάφανη. Τη χρησιμοποιείτε μόνο και μόνο για να σετάρετε το foundation. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από αυτά που είναι έτσι flat. Και περνάω να βάλω ρούς, θα χρησιμοποιήσω το πιο φυσικό, την πιο φυσική απόχρωση που έχω. Είναι από τη Rimmel London, το νούμερο 20, ονομάζεται Pink Rose, είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως το βλέπετε είναι αρκετά κοντά στο χρώμα του δέρματος με μια έτσι ελαφριά ροζ απόχρωση. Και περνάω στο μακιγιάζ των ματιών, θα χρησιμοποιήσω εννοείται γήινους τόνους. Θα βάλω παντού όλο το βλέφαρο αυτό εδώ πέρα, το χρώμα το οποίο είναι στο χρώμα του, αυτό εδώ, είναι στο χρώμα του δέρματος και είναι matte. Το βάλω σε όλο το βλέφαρο.
και επειδή θέλω να δώσω καλύτερο σχήμα στα μάτια μου, θα πάω στο Eyebrow Set από την Essence που σας έδειξα και πριν, αυτό χρησιμοποίησα για τα φρύδια μου, θα πάω στο ανοιχτό χρώμα, σε αυτό εδώ πέρα, και θα κάνω πολύ ελαφρά έτσι, θα σχηματίσω την κόγχη μου για να σχηματίσω πιο, να σχηματιστεί πιο όμορφα το μάτι μου. Δεν θα πάρω πάρα πολύ. Στη συνέχεια θα βάλω στο εσωτερικό του ματιού ένα μολύβι στο χρώμα του δέρματος για να μου κάνει πιο μεγάλα και πιο φωτεινά τα μάτια. Και στη συνέχεια θα βάλω μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω τη Falsies από τη Maybelline με αρκετά ελαφρύ χέρι γιατί έχω ήδη πολύ μακριές λεφαρίδες και αν βάλω λίγο παραπάνω μάσκαρα φαίνονται πολύ έντονα σαν ψεύτικες, οπότε θα βάλω με ελαφρύ χέρι τη Falsies. Και θα τελειώσω αυτό το μακιγιάζ βάζοντας ένα ενυδατικό χιλιών με χρώμα. Θα χρησιμοποιήσω από τον Κορέ το Ρόδι, το οποίο θα μου ενυδατώσει τα χείλη για πάρα πολλές ώρες και έχει και αυτό το ελαφρύ φραουλί χρωματάκι. Οπότε και θα μου ενυδατώσει τα χείλη και θα μου δώσει ωραίο χρώμα. Όπως βλέπετε δεν έχει έντονο χρώμα, είναι αρκετά φυσικό. Και εδώ πέρα έχω τελειώσει αυτό το φυσικό μακιγιάζ και ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια!